Παιδιά, είδαμε κόσμο στο στούντιο. Μέχρι προχθές είχαμε βάψει τη φάτσα μιας μπάλας και τις μιλούσαμε. Παιδιά, πείτε κάτι. Είχαμε βάψει λοιπόν τη φάτσα μιας μπάλας. Βέβαια, δεν ξέρω αν προτιμούσε αυτή από το Χρυσάθο. Χρυσάθε, γεια σου. Προτιμώ την μπάλα. Ήρθες. Να τα πω. Μην να σου πω τώρα. Μίλα σε εκείνο το μικρόφωνο που είναι κλειστό. Φίλε, έτσι κι αλλιώς μπορεί να βάλεις επαναλήψεις εκπομπές μου. Ό,τι είπα δικαιώ. Σε κόβω. Κόβες, δεν ακούγεσαι. Είναι η κονσόλα, είναι σε μερικούς, δεν. Αυτά. Θέλω μια μέρα. Μια μέρα. Θέλω να ανοίξουμε μαζί γραμμές. Δεσμεύεσαι. Γιατί είμαι το τείχος των δακρύων. Ο Χρήστατος είπε! 12 με 3 θα τις ανοίξουμε. Όχι, θα έρθεις νωρίς, φίλε. Δεν κατάλαβα. Τι ώρες είναι αυτές. 12 με 3 λέει. 8 με 3. 8 Μαραθώνιο αγάπης. Και τα έσοδα από τα μηνύματα θα τα δώσουμε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Να κάνουμε μάσκες. Ωραία, 5 με 6,5 το απόγευμα. 8 με 9 το βράδυ. Κλείσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Ήρθαμε. Όσοι δεν ήμασταν ήδη εδώ δηλαδή. Ελάτε στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στο Λίμπερος 107,4. Πάμε στην εκπομπή «Ποιος αυτός 1-0» να κάνουμε το μουχαμπέτι μας, να πούμε τα δικά μας, να παίξουμε, να γουστάρουμε. Σήμερα δεν έχω δώρο να κληρώσω καλό, αλλά όποιος θέλει έτσι για το μουχαμπέτι, για να γίνεται το σουξουμούξου, θυμίζω η Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που δίνει την Άρτα και τα Γιάννανα, τον Τίγρη και τον Εφράτη, τον Αλιάκμονα και τον Γαλλικό σε δώρα. Ακούς κι όσοι που την έχεις τόση. Φίλε, πώς φτιάξανε κερί έτσι. Εγώ να είμαι στην κονσόλα και εσύ να κάθεσαι απέναντι στα μικρόφωνα. Θες, φίλε, να πεις κάτι. Τι, στη νοηματική, σε ντροπαλός. Δεν ξαναπερνάω την απέναντι, όχι να ξέρεις. Αν μου πεις τώρα να έρθω να καθίσω στα μικρόφωνα και να κάνω την κονσόλα, όχι, φίλε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει. Ελάτε στην παρέα μας, θυμίζουμε Αιγαίων το μεσημέρι. Είναι στο πιάτο σας το ψάρι, το πρωί έπαιζε τάβλη, κουνκάν και τσανταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα και τις Γοργόνες στο Αιγαίον. Ανέμελα έκανε τις βόλτες του στις ελληνικές θάλασσες και το μεσημέρι είναι στο πιάτο σας. Ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές μπαμ μπαμ κατευθείαν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να πούμε τα δικά μας. Πάμε να δούμε αυτόν ο οποίος θα κάνει το σεφτέδερο, το ποιο, γιατί η απάντηση είναι γνωστή. Ναι! Καλησπέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το τιμημένο! Ναι! Έχω ιδέες για το ποιο παιχνίδι πρέπει να παίξουμε για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πέρα από το φυσοκάλαμο, το τσανταλίνα, ναι, μανταλίνα, ναι, κτλ. Είμαι εδώ να σε ακούσω! Τα θεωρώ τετριμένα αυτά. Τετριμένα. Βεβαίως, θα δεχτώ τον ψόγο σου. Λοιπόν, και το καλύτερο παιχνίδι είναι αυτό που έχει πει ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν, να πούμε, παίξαμε λέει τις πιτσικουλιές. Τις ξέρεις τις πιτσικουλιές? Κάνε μια εξήγα λίγο με τις πιτσικουλιές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται εξήγηση αυτό. Θέλω, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν. Είναι οι πιτσικουλιές, είναι κάτι ωραία αυτά που κάνουν τα παιδάκια, τα μικρά. Τα κακάκια του παιδιών, ας πούμε. Τα κακάκια, τα κουραδάκια του τέστην. Γιατί υπάρχει ο κόσμος που τρώει για να του ανοίξουμε λίγο την όρεξη. Ναι, κοίταξε να δεις, κάθε μεσημέρι φροντίζουμε γι' αυτό. Έχουμε καταρχήν, δεν κάνω πλέον ραδιοφωνική, κάνω κουραδιοφωνική εκπομπή μετά από αυτή την κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, μα όταν ασχολείσαι με αυτούς, με τι θα ασχοληθείς, ρε φίλε? Μα τι θα κάνεις? Αφού μου ζητήσανε. Το είναι κάτι ιερό, να πούμε. Δεν μπορεί να κολερώσουμε πάλι με αυτούς εδώ. Οχ! Ρε παιδιά, αυτά είναι τα ηχητικά, είναι κανονικά απ' έξω, ανοιχτό το παράθυρο, έτσι. Εσύ είσαι από κάτω! Προσέχετε τους από πάνω! Τους από πάνω. Γκρεμίζουν εδώ απέναντι κάτι, φτιάχνουν και έχω ανοιχτό το παράθυρο. Οι πιτσικουλιές λοιπόν, τα μικρά κακαδάκια από τα παιδιά. Είναι το πούμε αλλιώς. Οι κουραδίσκοι, να το πούμε. Έτσι, ναι. Μπορώ να το συνεχίσω μέχρι. Μπορούμε να το ονομάσουμε μέχρι 10 ονόματα, ξέρεις. Ό,τι θέλεις, φίλε. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έτσι, ό,τι θέλεις. Με αυτούς, άμα ασχολείσαι, Κωστή, αυτό είναι το. Έτσι. Δεν είναι. Οι άνθρωποι έχουν ξεπεί. Είναι τέτοια η μπόχα που μου έγινε πρόταση από γερμανικό ραδιόφωνο στον Μπόχουμ να πηγαίνω να κάνω τα Σαββατοκύριακα εκπομπές. Εσύ λέει. Στον Μπόχουμ. Λοιπόν. δεν άκουσα αν το ανάφερες για την ανακοίνωσή τους για τη βεβήλωση του μνημείου. Βεβαίως, το είπα το πρωί ότι είναι. Τη διάβασα. Εντάξει, τη διάβασα και είναι, λοιπόν, είναι έσχος που βάζουν
Εκεί που είναι ιεροί ή νεκροί οποιασδήποτε ομάδα, ιεροί. Ούτε καν μπαίνω στη συζήτηση. Έτσι. Δηλαδή, 11, λέτε 11 άγγελοι και βάζετε δίπλα στην ίδια πρόταση. Αυτό εδώ πέρα να πούμε που τον κυνηγάει. Τραγικό. Τώρα τι να πούμε. Είναι φίλε, είναι τραγικό. Δηλαδή, συγκρίνεις αυτό με τον Μαρινάκη. Φίλε, είναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα. Εκεί που λες ότι, παιδιά, εδώ είναι ένα θέμα που δεν το ακουμπάμε, σεβόμαστε μέχρι εκεί που δεν πάει τους νεκρούς οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας, δηλαδή ούτε καν το συζητάμε, και μέσα στην ίδια πρόταση τρεις αράδες παρακάτω λέει γιατί πολεμάνε, λέει, τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Λοιπόν, παιδιά, δηλαδή, λοιπόν, καμία τσίπα, φίλε, καμία. Είχα μια αμφιβολία ότι έχουν μεταλλαχθεί, αλλά τώρα είμαι σίγουρος. Δεν είναι αυτή ο Ολυμπιακός. Αυτό το πράγμα που βλέπετε και ακούτε δεν είναι Ολυμπιακός. Είναι Μαρινάκης και ό,τι συνυπάγεται αυτό. Δηλαδή χοντρός. Αυτό πιο είναι. Πιο κάτω δεν έχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Πιο κάτω δεν έχει. Όταν χρησιμοποιείς αυτό που είναι ιερό, που δεν το ακουμπάς αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Και το βάζεις στην ίδια πρόταση. Δηλαδή. Το βάζεις μαζί. Δύο αράδες παρακάτω ότι πολεμάνε το Μαρινάκη. Χρησιμοποιείς δηλαδή τη μνήμη αυτών των παιδιών που πήγαν να δουν την ομάδα τους και τους γύρισαν ποδοπατημένους στο Κασόνι. Το βάζεις το ίδιο πράγμα, φίλε, δεν μπορώ, δεν έχω λέξη εγώ. Αρνούμε να συνεχίσουμε. Τι σχέση έχει τέλος. Η ιστορία του Ολυμπιακού με το Μαρινάκη? Τέλος, τρελαίνεστε να πούμε. Τέλος. Τι συζητάμε τώρα? Δεν μπορώ, λοιπόν, να συζητήσω άλλο. Ναι, δεν μπορώ. Δεν υπάρχουν, αρνούμε, δεν έχω λέξη. Ναι. Πώς το λένε, ρε παιδί? Ναι, δεν έχω να πω. Δεν έχω να πω άλλο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν έχω λεξιλόγιο. Ο Αγγενάκης άρχισε να μιλάει. Α, τι? Άρχισε να μιλάει. Εγώ ήξερα αυτός. Απ' τη Γιάρα το βγάλαμε 16 χρονών, να πούμε, και είπε μαμά πρώτη λέξη. Τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας. Αχ. Και να του δώσω μια συμβουλή. Άλλαξε το χτένισμά σου, δεν είναι εδώ. Εδώ τα χαλάμε. Δεν σε γοητεύει. Εδώ τα χαλάμε. Δεν σε γοητεύει καθόλου, κύριε Αυγενάκη, άλλαξε το. Είναι σαν να λες. Δεν θα υπάρξει άλλη εκλογή για σένα, γι' αυτό το λέω. Παναγιώτη, εδώ πραγματικά η σχέση μας φτάνει σε ένα σημείο που θα χωρίσουμε τους δρόμους μας. Γιατί? Οριακά. Οριακά είμαστε, φίλε. Είναι σαν να λες τη Μόνα Λίζα να στραβώσει λίγο το στόμα της. Τη Μόνα Λίζα να στραβώσει λίγο το στόμα της για να μην ξέρω εγώ. Είναι σαν να λες καριάτιδες γιατί δεν έχετε χέρια, γιατί είναι κομμένες οι μύτες σας. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Δεν μπορούμε τώρα. Επανέρχομαι στην τάξη μόνος μου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω για τον κύριο Βασιλόπουλο, αν θα βγει σήμερα. Θα βγει βεβαίως. Έχουμε σήμερα στις 3 παρά. Αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό το πράγμα που ρώτησα, την επαφή του πρώτου προπονητή του ΠΑΟΚ με όλες τις ακαδημίες, πώς γίνεται και αν υπάρχει. Ναι. Το έχω και θα το... Και πώς γίνεται η απόφαση, πώς παίρνεται η απόφαση να πάρουμε ένα παιδί από κάποια ομάδα, από κάποιο, ας πούμε, από την Κύπρο. Ναι. Από την ΚΟ, από τη Ρόδο, σήμερα από την Μυθυλήνη, από κάπου. Ναι. Θα έχουμε την κουβέντα μας οπωσδήποτε. Θα ρωτήσω και για τον Πιλάβη, έχω μαζεμένα τα ερωτήματα, βεβαίως, τα έχω εδώ. Ναι, αυτές κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος. Βεβαίως. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά. Ζουμουσού, γεια σου Παναγιώτη, και μην ξαναπιάσεις το μαλλί του Αυγενάκη στο στόμα σου, γιατί θα γίνω έξαλλος. Σας παρακαλώ πολύ! Μετανιώνω. Έτσι ακριβώς! Έτσι! Παρακαλώ πολύ! Μέα κούλπα! Ακριβώς! Συγχωρεμένος για μια φορά! Δεν θα κουμπάτε τα ιερά και τα όσια! Καλά! Άκουσε εκεί το μαλλί του Αυγενάκη! Δηλαδή κάποια πράγματα, παιδιά, δεν τα κουμπάμε! Χαίρετε! Καλησπέρα, Κωνσταντίνε! Καλώς ο Στράτο! Καλώς τον! Στράτο, μίλα λίγο να κλείσω το παράθυρο γιατί ακούγονται θόρυβοι απ' έξω! Okay. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για τους χριστιανούς ιερό πράγμα είναι ο Σταυρός, για τους μουσουλμάνους είναι το Μισοφέγγαρο, για αυτή την εκπομπή είναι το μαλλί του Αυγενάκη. Χαίρομαι που τα τοποθετείς ακριβώς στην αρμόζουσα σειρά, τα βάζεις τα πράγματα εκεί που πρέπει και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Ωραία. Είμαι ευτυχής. Λοιπόν, επίσης θα συμπληρώσω ότι δεν έχει νόημα αν
ο υπουργός με το μαλλί Playmobil μιλάει, αν δεν μιλάει, αφού αυτά που διαβάζει δεν είναι δικά του, αυτά του δίνουν, αυτά λέει. Σωστό γι' αυτό. Εντάξει, δηλαδή έχει νόημα δηλαδή αν εσύ μιλάς ή αν δεν μιλάς, αν πατήσεις το play και φύγεις από το στούντιο. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι βάζω πώς. Εγώ το σχετικό χαλί, γιατί είχα καιρό να το βάλω το σχετικό χαλί. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι, με πρόλαβες λίγο πριν βγω, ότι όταν φτάνεις στο σημείο να καπηλεύεσαι το αίμα του νεκρού για προσωπικό σου όφελος, έχει φτάσει στον πυθμένα και η βαρύτητα σε τραβάει στο κέντρο του πλανήτη. Δηλαδή, Στράτο, δεν το πιστεύεις φτάσει. Ότι πραγματικά δεν θέλω ούτε καν να το αναφέρουμε. Δηλαδή ντρέπομαι εγώ για αυτούς. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το είδα σήμερα το πρωί, λέω δεν μπορώ να μην πω τίποτα. Δεν ήθελα να σταθώ εκεί παραπάνω από 30 δεύτερα. Δεν το πίστευα ότι ήταν στην ίδια πρόταση, στην ίδια παράγραφο, λίγο παρακάτω. Εσείς που κάνατε αυτό, πολεμάτε το μαρινάκι. Εντάξει. Τέλος, φίλε, τελειώνουν οι λέξεις. Τελειώνουν. Αυτοί που το κάνανε αυτό είναι ένα κοπάδι ζώα και ένα μάτσο κάφρι, οι οποίοι δεν έχουν θέση σε κοινωνία, όχι σε ποδόσφαιρο. Όχι, φίλε, μην προσπαθείς να βρεις έκφραση. Μην προσπαθείς να χαρακτηρίσεις. Δεν υπάρχει φτωχή ή πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Άστο, φίλε. Είχα πει τα ίδια για αυτούς που βάλαν χέρι στο μνημείο των παιδιών μας στα Τέμπη. Φιλάχιστε. Δεν μπορώ να βρω λέξεις. Έτσι. Και, πίστεψέ με, θα πω το ίδιο αν μάθω ότι κάποιος δικός μας, κάποιος αδερφός που αγαπάει την ίδια ομάδα που αγαπάμε εμείς, πήγε και πείραξε το οτιδήποτε. Έτσι. Έχει γίνει ένα τέτοιο σκηνικό. Ούτε καν. Δεν είναι καν αυτό, δεν έχει καμία σχέση με ΠΑΟΚ, με οτιδήποτε. Άστο. Το πιάσανε οι δικοί μας όμως και του βάλανε χέρι. Ακριβώς. Ακριβώς. Κατάλαβες. Έτσι. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι όταν είχε γίνει αυτό το σκηνικό με το μνημείο των παιδιών στα Τέμπη, ένα site, φίλε, δεν ασχολήθηκε. Κατάλαβες. Αν δεν ήταν το ΠΑΟΚ 24, το ΙΝ ΠΑΟΚ, δεν ασχολήθηκε κανένα site. Τώρα όμως που γίνεται κάτι για τον Ολυμπιακό, μόνο που δεν έχει γίνει έκτακτη είδηση σε 9 κανάλια, 7 εφημερίδες, 23 site και 15 blog στο ίντερνετ. Με θλίβει που πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Και με το ότι κάποιοι πάνε και εμένα το μυαλό μου πάει κάπου, δεν θέλω να το πω όμως. Μπορώ να το κρατήσω για μένα. Και εμένα πάει το μυαλό μου, επειδή ξέρεις ότι ακούω χρόνια. Λοιπόν, μου πάει κάπου, μπορώ να το κρατήσω όμως για μένα. Καλό θα είναι. Το κρατάω για μένα, ρε παιδί μου, γιατί θα μπλέξω άμα το πω αυτό που σκέφτομαι. Α, μπράβο. Απλά, η ελευθερία είναι πολύτιμο αγαθό και τα βραχίλια είναι μόνο για την γυναίκα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά δεν φταίω εγώ όταν μου δίνουν μία αφορμή αυτή να σκεφτώ πράγματα. Σκέφτομαι. Έτσι, πάει το μυαλό μου, πηγαίνει. Λοιπόν, το κρατάω για μένα, για να μην τρέχω στα δικαστήρια. Και εμένα και το ραδιόφωνο. Δεν μου φταίει σε τίποτα. Οι τέσσερις άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες να τρέχουν από μένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, ερώτηση για τον κύριο Βασιλόπουλο. Βεβαίως. Μπροστά μου έχω το χαρτί. Πες μου, γιατί έχω μαζέψει πολύ πράγμα. Είναι πολύ σημαντική. Θέλω να τη ρωτήσεις πρώτη-πρώτη όμως. Ναι. Λοιπόν, θα του κοστίσει κάτι παραπάνω. να παίξεις. Ό,τι θέλεις. Φίλε, κοίταξε, αυτοί που βάζουν τα είδη τα δικά τους δίπλα στο ταμείο στο σούπερ μάρκετ όταν τα πας να φύγεις, πληρώνουν κάτι. Τι το ξέρεις, ότι η θέση στο ράφι κοστίζει κάτι. Δεν είναι τυχαίο εκεί που φεύγεις. Επειδή τυχαίνει να ξέρω τι παίζει με τα σούπερ μάρκετ, ναι, θα σου πω κάποια πράγματα κάποια στιγμή εκτός αέρα, τα οποία είναι πολύ, πολύ άσχημα. Τι να μου πεις, να σου πω κάτι. Όχι όμως από τη μεριά του αυτού που έχει το σούπερ μάρκετ, από τη μεριά αυτού που πουλάει τα προϊόντα. Αυτό που πουλάει. Το γαρδάσι μου, ο αδερφούλης μου, σε εποχή φοιτητικής, να πούμε, τιάφτης, δούλεψε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ σαν αποθηκάριος για να βγάλει το χαρτζηλίκι. Ναι. Παράλληλα σαν φυσικοθεραπευτής, γιατί ο Νεκτάριος φυσικοθεραπευτής σπούδασε ο αδερφός μου. Εντάξει. Έτσι, είστε συνάδελφοι. Λοιπόν, και μου έλεγε τότε, το ξέρεις, λέει, ότι δεν βάζουμε τα πράγματα όπου να είναι. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση, ναι, το βάζεις το. Όχι, λέει, όχι, το τάδε, όχι, το ράφι στο ύψος του κεφαλιού πληρώνεται, λέει, αλλιώς από το ράφι που είναι κατάχαμα, μπράβο, και βάζεις το πράγμα πίσω από κάτι άλλο σε μια γωνία στεναχωρημένη, έτσι. Πάμε τώρα στην ερώτηση. Ναι, επίσης πληρώνει περισσότερα αυτός που θέλει να βάλει τα προϊόντα στο ψυγείο, έτσι. Α, δηλαδή, και αυτό, βεβαίως.
Βεβαίως. Αλλιώς είναι το ζεστό. Ναι. Πάμε στην ερώτηση τώρα. Πάμε στη σημαντική ερώτηση. Το χάσαμε. Αν αληθεύει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με δύο μέλη τεχνικού επιτελείου από την Premier League, από ομάδα, δεν ξέρω ποια ακόμη, θα μάθω όμως. Ο ένας είναι γυμναστής και ο άλλος είναι, έχει να κάνει με προπονητή για τερματοφύλακα. Ναι, μάλιστα. Και οι δύο είναι Πορτογάλοι. Α, Πορτογάλοι από Premier League. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, θα το ρωτήσω φίλε. Είναι πολύ σημαντικό. Θα το ρωτήσω, αγόρι μου, άστο, μη με, τι με, αφού είναι πολύ σημαντικό. Τελείωσε, δεν έχω λόγο. Το βάζω να αναβοσβήνουν τα φώτα εδώ μπροστά μου. Φιλιά. Και αν καμιά φορά δεν ρωτάω, είναι παιδιά επειδή έχω καμένες λιχνίες. Το έχω πει, δεν είναι ότι δεν θέλω να ρωτήσω, έτσι. Ο Κώστας πάντα είναι πρόθυμος να ρωτήσει τα. Να απαντήσει τα πάντα. Ναι, γεια σας! Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το παιδί, ρε! Έλα, και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, σ' αγαπάει όπως εγώ. Γιατί δεν βγήκατε να τραγουδήσει. Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Για πες. Κάποιο πουλάκι. Κάποιο πουλάκι. Τροφαντό, σαν και εμάς. Δηλαδή δεν είναι κανένα. Κανένα στεγνοπούλι. Κάποιο βρωμόπουλο. Και λάιδισε και μου είπε ότι ανεβαίνει ο ρόφους, λέγε κάτι φακέλους. Και ξανακατεβαίνεις και πάλι ανεβαίνεις. Και ξανακατεβαίνεις και ανεβαίνεις με μασκούλα και γαντάκι. Ρουφιάνοι δεν είμαστε. Ρουφιάνοι δεν είμαστε. Απλά το μεταφέρω εγώ. Δεν υιοθετώ. Όχι, προς Θεού μη λες τέτοια. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, σε καμία. Έτσι, άμα συνεχίσει λίγο έτσι ακόμα όπως πάει, ναι. Που έκοψε και το περπάτημα, θα ναι. Γίνει σαν το Μαγγέλα. Να προσέχει. Η αγάπη μεταξύ των φίλων ταξιτζίδων είναι έμπλεη. Ξεχυλίζει. Αλήθεια λες. Και εγώ φωτιές δεν θέλω να ρίχνω. Έτσι και λάδια φωτιές και τέτοια. Ναι, σε καμία περίπτωση. Τίποτα. Αλλά θα του πω ότι τον είπες χοντρό. Να ξέρεις. Χοντρόπουλο. Χοντρόπουλο. Και ότι μοιάζει με τον Βαγγέλη. Έτσι είναι. Εγώ απλά μεταφέρω. Είμαι ο μεταφορέας είμαι. Δεν είμαι. Είμαι ο Ερμής με τα φτερωτά πόδια. Έτσι, έτσι. Το ότι σας αγαπάω όλους το ξέρετε. Θα πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα το μεσημέρι. Για πρωί είμαι σίγουρος, αλλά δεν βγήκε στο. Ακούει, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αυτά, Κωστάκη μου. Πιάσε ένα ρεφρέν. Ρεφρέν θέλεις. Δεν κλείνω, μα δεν πάρει το ρεφρέν. Φίλε, ακαπέλα, χωρίς μουσική. Ακαπέλα, τίποτα. Έλα, έλα, έλα κοντά μου. Έλα το καημό σου να μου πει. Έλα, 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 ερωτά μου. Μες στα χέρια μου να ζεσταθείς. Λαράκι μου, σ' αγαπάω. Ένα θα σου πω μόνο. Και μπορεί, έχω και μάρθες να το επιβεβαιώσει. Πριν από λίγο μαζί με τον Κωστή, τον Δύο, τον Ταρίφα, του Φλάκ που το γνώρισε. Ναι. Εντάξει, το λέω, βγες να πεις τραγούδι, γιατί έχει ωραία φωνή. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι τελικά τον ψήνω. Το λέω, τι θα πεις. Με λέει, άμα βγεις και εσύ μόνο. Λέω, ρε φίλε, βγες και πες εσύ. Με λέει, θα πω, το έρωτά μου αγιάτρεπτε. Λέω, ωραία. Με λέει, εσύ τι θα πεις. Και τι του είπα. Για πες. Αν πω. Αυτό που τραγούδισε μόλις. Φίλε, το είπα. Να μάθει Παναγία, σε λέω μουσικό. Σε πιστεύω, αδερφέ μου, σε πιστεύω. Πρέπει να βγει μετά τον προκαλώ τώρα να βγει μετά. Προκαλώ, ακριβώς έτσι. Λέει κι ο άλλος, μουτσινάς. Γεια σου, Κάρακα. Είχα σκοπό να το πω και εγώ. Φίλε, είσαι μεγάλος μαέστρος. Με έβγαλες από την υποθέση. Από τη δύσκολη θέση. Κασκαντέρ, βάζω στις δύσκολες σκηνές, βάζω πες Κασκαντέρ και παίζει. Και έχω το ίδιο όνομα, ο Κασκαντέρ. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, εδώ είμαστε. Γεια σας, χαίρετε. Ναι. Γεια σου, Κωστά. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ο Δημήτρης, ο Δημόπουλος, ο Γεια σου, Δημητράκι μου. Σου βάλα χθες κομμάτι, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Ναι, και σε ευχαριστεί, γι' αυτό σε πέρα. Αλίμονο. Σε ευχαριστεί και η γυναίκα μου. Αλίμονο. Το διάλεξες. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Πόσα χρόνια είστε, αν μου επιτρέπεις, παντρεμένοι, πόσα χρόνια. 15. Άργησες καταρχήν να απαντήσεις, πράγμα το οποίο χάνεις πόντους, αν ακούει. Εκεί πρέπει κατευθείαν να πεις, είμαστε τάδε ημερομηνία, τάδε χρονιά αυτά. 15,
Μπράβο, μπράβο. Να είστε έτσι αγαπημένοι πάντα. Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά, ούτε την επέτειο. Αλλά ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να θυμάσαι πάντα την επέτειό σας? Τι? Να την ξεχάσεις μία φορά, φίλε. Άμα την ξεχάσεις μία φορά. Δεν πρόκειται. Βρε, μπορεί. Συγγνώμη για το βρε. Όχι, ρε, τι έκανα, να κάνει τώρα σιγά, τι δεν είναι. Βρε, μπορεί να είμαι και ο μοναδικός Αριανός. Ναι. Που σε ακούει. Όχι, κάνεις λάθος. Και σε αγαπάει. Κάνεις λάθος. Και άλλοι με ακούνε και άλλοι με αγαπάνε. Εγώ δεν έχω φίλε τίποτα. Γιατί δεν βγαίνουνε? Μόνο εγώ θα βγαίνω. Βγαίνουν κιόλας. Βγαίνουνε. Απλά δεν είναι. Οκ, υπάρχουν που ακούνε και δεν βγαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι που δεν μας ακούνε ή που μας ακούνε και δεν μας γουστάρουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι περί ορέξεως. Αλίμονο. Πιο πολύ ξέρεις τι ήθελα να πω. Ναι. Σήμερα. Τώρα το μεσημέρι που έχω. Να σου πω έναν Αριανό που με ακούει κάθε μέρα και με αγαπάει πολύ. Ο Τσαλτίδης. Για πες, κλείνω την παρένθεση. Μ' αρέσει το χιούμορ. Για πες λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω ναι. καρδιά σε όλους τους συνδέσμους, οπαδικούς συνδέσμους, είτε είναι της Θεσσαλονίκης γενικώς. Ναι. Που όλο αυτόν τον καιρό μάζεψαν, έκαναν. Φυσικά. Έτσι. Όπως το λες. Και μάσκες και υλικό. Και για όλα. Ό,τι όποια ομάδα και αν είναι, μπράβο. Τα παιδιά που εύκολα τους βάζουμε στο στόχαστρο. Ναι, ναι. Όπου και αν ανήκουν. Μόλις κάνουν καμιά στραβή, αμέσως οι κακοί σύνδεσμοι. Εδώ δεν είδα όπου έγινε προσπάθεια έτσι, να την προβάλλουν. Δεν συμφέρει. Δεν πουλάει αυτό. Έτσι. Μόνο το λίμπερο. Δεν πουλάει. Εμείς, φίλε, είμαστε εδώ πάντα να πούμε. Πάντα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Okay. Ας κάνουν τις πράξεις και να σου πω και κάτι. Τα παιδιά το συνδέσμο, φίλε, που είναι παρεξηγημένα πολλές φορές, δεν το κάνουν κιόλας για το Θεαθήνε. Δεν τους νοιάζει κιόλας, αν δεν το πούμε. Δεν το κάνουν για να πάρουν like. Δεν είναι μοντέλες που ψάχνουν like να μαζέψουν στο Facebook. Όχι, αυτό το κάνουν. Το κάνουν, φίλε, γιατί, το κάνουν για την ψυχή τους. Το κάνουν, φίλε, επειδή γουστάρουν. Επειδή θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους. Απλά πράγματα. Και το προτιμώ κιόλας, σας πω την αλήθεια, φίλε μου. Έτσι. Και μπράβο. Και μπράβο. Σε όλα τα παιδιά. Να είσαι γερός! Γεια σου, φιλαράκι! Να είσαι γερός! Φιλιά, φιλιά! Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε, εδώ! Ναι! Έλα! Ήρθα! Περίμενε κλειδί. Έλα, έρχομαι ίν και ία ίν ήλθον ελίληθα ελιλήθην. Η αρχική χρόνη του έρχομαι, φίλε. Πόσο καμένες φλάτζες, 1989 έδωσα πανελλαδικές. Γιατί να τα θυμάμαι ρε μπίπι μου ακόμα, πες μου. Γιατί πρέπει να τα θυμάσαι. Φίλε, καμένες λιχνίες, χωρίς λόγο. Καμένες. Μόλις κουρεύτηκα και... Όχι ρε. Περιπίδηκα μπούση, θα αφήσω μπούση αδερφέ. Όχι φίλε, όχι ρε Μίτσο, όχι αγοράκι μου. Ναι ρε, όχι, να μην αφήσω. Φίλε, ό,τι αφήνει κανένας, καλό είναι. Ό,τι μπορείς άφηνε. Καλό. Έχω ένα φίλο που ήταν, δεν είχε δόντια μπροστά. Είχε ρε παιδί μου ένα, έπεσε κάποια στιγμή και τα είχε σπάσει τα δόντια. Ναι. Και ερχόταν 2-3 φορές στο ραντεβού, τον βάζαμε βέβαια να πει λέξεις από σίγμα, ξέρεις. Σύσυφος και τέτοια. Έφτιανε στους καφέδες βέβαια γιατί δεν είχε σίγμα. Κάποια στιγμή έρχεται λοιπόν στην παρέα ένας που είχε καιρό να εμφανιστεί στο Kingston και είχε αφήσει μουστάκι. Του λέμε, ρε Δημήτρη, άφησες μουστάκι. Λέει, ρε παιδιά, άφησα έτσι, λέει, για να δω πώς είμαι. Τραγικός βέβαια. Και έρχεται ο άλλος και έχει βάλει φίλε δόντια και του λέμε, ρε Γιάννη, αφήνεις δόντια. Λοιπόν, ο ένας αφήνει μουστάκι, ο άλλος αφήνει δόντια, φίλε. Είχε βάλει δόντια ο άλλος, κατάλαβες. Έτσι λοιπόν. Τώρα πέρασα από εκεί εγώ, από τον εν λόγω μαγαζί, γιατί πιο κάτω είναι το άλλο, το δικό μας και έκανα κάτι εργασία. Angel Events, ετοιμαζόμαστε για web γούστα εκεί. Θα βγάλουμε ωραίες εκπομπές τηλεοπτικές, μαγικές. Χθες, πρώτο Θεός πάντα, πρώτο Θεός. Χθες ξεφορτώθηκαν τα σφουγγάρια τα μονωτικά. Σαν το σφουγγαρά, φίλε, δεν έχει. Φαντάζομαι από την Κάλυμνο, έτσι, τους βάζεις κολυμπάνε στα βαθιά με σκάφανδρα. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω, είναι 18 τετραγωνικά, είναι καλά, δεν είναι? Ωραία, φίλε, και μπάλα παίζουμε. και μπάλα παίζουμε. Τι μου λες τώρα, τι μου λες. Αγοράκι μου. Λοιπόν, Μητσάκο. Φίλε μου, σε χαιρετώ, σε ακούω να ξέρεις. Καμιά φορά δεν σε παίρνω, αλλά δεν πειράζει, σε ακούω. Να σε καλά, αγοράκι. Φιλιά στους ακροατές του, και να τους πω όλους.
κάνουν πολύ καλά γιατί ξέρουν να διαλέγουν. Μπράβο τους. Αγόρι μου, φιλιά! Ξέρουν να διαλέγουν. Γεια σου Δημητράκη μου. Γεια σου Δημητράκη μου. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Να σε καλά. Βεβαίως θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ανθή μου, έχουμε. Στείλτε μου τις ερωτήσεις που θέλετε. Ο Κώστας πάντα είναι εκεί για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Βεβαίως. Απλά αποφεύγουμε τι, ονομαστικά ο τάδε θα αποκτηθεί, ο τάδε θα φύγει. Και όχι επειδή υπάρχει ένας φόβος, δεν είναι ωραίο τώρα ακόμα να μιλάω ονομαστικά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. 533 με ψάχνει κανείς. Καταρχήν χαμήλωσε τα ραδιόφωνα να μην μικροφωνίζει, νίζεις. Θα χαμήλωσε, θα κάνει τα κρίση την παράθυρα και όλα. Βεβαίως. Έλα, έλα. Έχει ξεκινήσει μια άτυπη κόντρα. Γεμάτη αγάπη βέβαια. Εγώ πρόθυμος μετέφερα την πληροφορία για το ανεβοκατέβασμα με φακέλους, γάντια, μάσκες, σκάφανδρα και τα λοιπά από το φίλο μας τον Κάραγιαν, ο οποίος πέρασε την αντεπίδηση και λέει πες το άμα σταματήσει και το περπάτημα σε λίγο λέει θα μοιάζει σαν το Βαγγέλη. Δεν εστερνίζομαι, δεν υιοθετώ. Εκείνη την ώρα πήρα πελάτη, άκουσα μόνο το πουλό. Μόλις άκουσα και το Χοντρόπουλο για μένα λέει σίγουρα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι το γνώθις αυτόν. Εγώ θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω. Τι γίνεται ρε. Θοδωρή, κινείται τίποτα αδερφέ μου. Έξω άρχισε κάτι να ψιλοπαίζει. Άλλα νέα. Άλλα νέα. Τι άλλα. Αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη Μάρτα Βούρτση. Τίποτα. Μάλιστα. Τι να πω. Να μην στα μπορεί εδώ. Τι να πω. Και ο κόσμος τρελαίνεται. Βέβαια τρελαίνεται. Αλλά ξέρεις, το σύνθημα εγώ το έδωσα. Ναι, αγόρι μου. Ξέρεις, ο κόσμος πήρε 800 σε 1,5 μήνα. Κάνει μια διαίρεση 800. Ναι, το είδα φίλε. Πόσο, 533. 533 και κάτι ψηλά. Και κάτι ψηλά. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Πρέπει να ξαναανοίξουν και τα. Άντε την καλημέρα μου και να ξέρετε, επειδή δεν μιλάω, δεν σημαίνει δεν ακούω. Βέβαια, ρε φίλε, ανήμονο. Αλίμονο. Είμαι φανατικό ακροατή. Αγόρι, τα ξέρουμε, να φίλε. Να μιλήσω, πρέπει να έχω κάτι να πω. Πρέπει κάποιο να με πει Βρωμόπουλο. Να μην πει για να βγαίνουμε. Πρέπει να με πει Βρωμόπουλο. Είμαστε ήδη διάσημοι, δεν χρειαζόμαστε να γίνουμε παραπάνω. Ακριβώς, αδερφέ, δεν το έχεις ανάγκη, αδερφέ μου. Δεν θέλω, πες. Δεν θέλω. Δεν το έχω ανάγκη, δεν το Δεν θέλω. Θέλω να εγκόγνητο. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Θέλω να κυκλοφορώ εγκόγνητο. Θέλω λίγο ηρεμία. Πώς το είπε ο Τζόρνταν. Λέει όλοι λέτε πως είναι να είσαι ο Τζόρνταν για μια μέρα. Ξέρετε πως είναι να είσαι ο Τζόρνταν για πολλές μέρες. Έχω να πω, φύλαξες πως είναι να είσαι οικογενειάρχης με 500 ευρώ και να πρέπει να βγάλεις το μήνα. Λέω εγώ για τον Τζόρνταν που κλεγότανε λίγο στο ντοκιμαντέρ. Έτσι, μην έδεισαι να σχετούμε τώρα για τα πλούτη και για τη δημοσιότητα. Έτσι είναι αυτά, φίλε Τζόρνταν. Και δεν εννοώ τον Τζόρνταν, το φίλο μας, τον ραδιοφωνικό παραγωγό, έτσι. Εννοώ τον Μάικλ Τζόρνταν. Ναι, γεια σας! Σε εσάς μιλάμε. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Τι γίνεται. Καλησπέρα, την καλή βραδιά. Φίλε εδώ, Φίλε εδώ. Το καθήκον μας. Ζουμουσάδες, μεσημβρινές. Καλά κάνεις εδώ, διασκεδάζει τον κόσμο. Το πρωί δεν μπόρεσα να σε ακούσω. Είχα δουλίτσες, είχαμε από εδώ από εκεί τραβήγματα, δεν ήμουν στα πλυντήρια. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια κίτρινη κάρτα. Υπάρχει μια κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν θα πάρεις και δεύτερη και θες να εκτίσεις αυτά, να πάρεις μια κόκκινη για να χάσεις μια αγωνιστική. Δεν μπόρεσα, ναι. Δεν. Θα το περάσουμε στον Τούκου. Θα τη δούμε τη φάση στο VAR, θα τη δω στο VAR και πιθανό να πούμε ότι δεν είναι, είναι άκυρη η κάρτα. Και στο ντοβάρ να το δούμε, δεν γίνεται τίποτα. Και στο χαμπάρ. Λοιπόν, για πες Κωνσταντίνε μου. Άκουσες Κωστάκη να σε πω κάτι να πούμε. Να μου είναι μεγάλη υπόθεση για σένα που σε ακούνε και ο παδί κι άλλων ομάδων όπως ο φίλος ο αδερφός εδώ ο Αργιανός, ο κύριος που σε ακούει συνέχεια. Εγώ θα σε πω μια ιστορία να ακούσουν και τα παιδιά. Ναι. Πριν καμιά 15 χρόνια περίπου είχε ένα ατύχημα ένα δικό μας παιδί, ας το πούμε, ένα παοξάκι άσχημα επικοινωνιστικού. Το έφεραν εκεί, κινδύνεψε το παιδί, διασωληνωμένο. Ναι. Πηγαίναμε, το βλέπαμε, κλαίγαμε, κάναμε, στεναχωριόμασταν, όποιος και να ήταν. Και φέραν αδερφέ οι σουπεράδες, τρία παιδιά ήρθαν, μία θαυματουργή εικόνα, μέχρι λέει να φύγει από εδώ το παιδί, θα είναι εδώ, να τον προστατεύσει. Τίποτα. Respect, λοιπόν, φίλε. Τα αγκαλιάσαμε, τα φιλήσαμε τα παιδιά. Μπράβο, ρε παλικάρια, παιδιά. Μπορεί να έχουμε άλλα κι άλλα, αλλά. Μα είναι δυνατόν. Αυτό που λέγε, σε αυτά τα πράγματα είμαστε όλοι ενωμένοι. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Πολλά μας ενώνουν. Μα είναι δυνατόν, ρε φίλε, τώρα. Μπράβο, δηλαδή, θέλω να πω.
Εκεί τίποτα. Πραγματικά σεβασμό και respect. Ό,τι και να υποστηρίζει δηλαδή, ο άλλος. Δεν έχουμε να χωρίσουμε. Κάνουμε το καβάλι μας, μπορεί να πούμε καμιά κουβέντα. Άλλο, εντάξει, από εκεί και πέρα, εγώ έχω φίλους, οι παραπάνω φίλοι μου είναι Αργιανοί. Όταν βγαίνουμε έξω για καμιά ρετσίνα, λέει οι γυναίκες μας, μην μιλάτε για μπάλα τώρα, τέλος. Εντάξει, αρχίζουμε άλλα. Σου λέει αυτοί θα αρχίσουν πάλι τα γνωστά να πούμε. Οι γυναίκες, οι ηρωίδες. Οι ηρωίδες δεν θα πει τίποτα, ρε φίλε. Εδώ έχουμε κάνει σκηνικά χοντράνικου. Κωστέ, θέλω να κάνεις τον Κωστάκη του Βασιλόπουλο μία ερώτηση, αν μπορείς. Πες μου, βεβαίως. Κάτι για τον Ρέι, αν είναι να ξαναγυρίσει ο Ρέι και ακούστηκε για κάποιον επιθετικό. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι στυλ φούτρε παλιού, να πούμε ένα Πορτογάλο της Μπράγκα. Ναι. Ναι, 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 το, έναν εξτρέμ λες, ναι. Έναν εξτρέμ. Ένα εξτρέμ, ναι, παίζει και άλλος. Θα σου αυτό πω, έτσι να μας πει. Κοίταξε, ναι. Για τον εξτρέμ ο Κώστας σε προηγούμενη εβδομάδα μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για αυτόν τον Wilson. Δεν ισχύει, ναι. Ότι μου είπε ότι δεν ισχύει. Στην παρούσα στιγμή πάντα λέει ο Κώστας, έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ισχύει. Για το Ray μπορώ να σου πω εγώ αυτό που ξέρω. Θα ρωτήσω και τον Κώστα βέβαια, αλλά ότι ο πρόεδρος της Πατσούκα είπε, όχι, λέω, ναι. είπε ότι λεφτά. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα λεφτά, άρα ο Ρέι γυρίζει πίσω στον ΠΑΟΚ. Επιστρέψει σε εσάς. Ναι. Δεν έχουν Κώστα, τη δυνατότητα, μας κάνεις λέει σε καλό τέρμα, σε γουστάρουμε. Όχι στην Πατσούκα έφυγε όταν έφυγε από εδώ, στην Γοδόη Κρούζ. Ο πρόεδρος του Γοδόη Κρούζ. Στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή. Η Πατσούκα είναι η Μεξικανική που έφυγε μετά από εδώ. Και κάτι άλλο να μην καθυστερώ τους ακροατές εκεί πέρα. Να τι γίνεται ρε φίλε με το Καφτατζόγλιο. Ο Γιώργος, καλά είπε ο Γιώργος ο αδερφός. Καλύτερα πάμε στην Καβάλα να παίξουμε άμα είναι να πληρώσουμε τόσα λεφτά. Βέβαια. Τι να πω, είναι φίλε μία υπογραφή που για το τι απόλυτα, το γήπεδο, ρε, φίλε. Απόλυτα δίκαιο αίτημα. Τα έχω ρωτήσει τον Κώστα και θα τα ξαναρωτήσω αυτά. Καλά, αδερφέ μου. Εντάξει, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Ζούμου σου. Να σε καλά. Παιδιά, για το Καφτατζόγλιο, επειδή έρχονται και μηνύματα και το έχουμε πει. Ότι ενώ η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός για να παίζουν στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας που είναι το ΟΑΚΑ πληρώνουν 250.000 πάνω κάτω το χρόνο, για να πάμε εμείς να παίξουμε στο Καφτατζόγλιο, το οποίο θα το φτιάξουμε κιόλας τζιτζιλόνι από την αρχή, όμορφο και καινούριο, ζητάνε 2 εκατομμύρια ευρώ και κάτι. Λόγω μιας ρύθμισης, λόγω ότι είναι, δεν ξέρω τώρα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Και λέει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, θα έρθω να παίξω εκεί. Θα το αλλάξω το γήπεδο, θα το φτιάξω, θα το κάνω κούκλα. Θα αφαιρεθούν φυσικά αυτά, εννοείται. Και φεύγοντας, δεν θα τα πάρω μαζί μου. Δεν είναι προκάτη. Δεν θα στήσω ένα κιόσκι που φεύγοντας θα τον κρεμίσω. Θα μείνει το Καφτατζόγλιο, το κρατικό Καφτατζόγλιο, που βεβαίως είναι συνυφασμένο με τον Ηρακλή και είναι η έδρα τόσα χρόνια. Αλίμονο, έτσι, δεν αντιλέγουμε. Γιατί όμως να μην έχω κι εγώ την ίδια μεταχείριση, θέλουμε κι εμείς να παίξουμε και να πληρώσουμε τα χρήματα που πληρώνουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο άλλο κρατικό γήπεδο που είναι το ΟΑΚΑ. Απλά πράγματα. Αυτό. Πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές πριν πάμε στον Κώστα. Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε... Όχι ρε τσουκνίδα με συμβρίνε! Όχι ρε τσουκνίδα! το πρωί πήρα κίτρινη, τώρα ήρθα να κάνω τάκλινγκ. Ναι. Να κάτω να πάρω απευθείας όχι να μπορώ να μιλήσω. Για πες. Μήπως γνωρίζετε ποιος γνωστός παίχτης αυτός. Είναι σε καραντίνα και για ποιο λόγο. Γνωστός παίχτης, δικός μας. Έλληνας παίχτης, όχι δικός μας, Έλληνας. Έλληνας παίχτης είναι σε καραντίνα. Ναι, κοπή. Όχι του ΠΑΟΚ. Όχι. Για πες. Ο Μάνταλος Κωστή. Το λόγο είναι ότι γιατί φοβάται μην γίνει κανένα κύπελο το Μάη, θα να κουβαλήσει πάλι το κύπελο. Άλλο να λες. Φοβούνται οι συμπαίκτες μου κουβαλήσει κανένα μικρόβιο. Στην προβόλη. Αυτός ο Μάντας λέει Μάιο, ξέρεις τι γίνει τώρα, τον έκανες. Λέει όχι ρε γάμο, μην γίνει το, μην γίνουν τα μάτια. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και τέσσερα τέτοιες μέρες τον πιάνει, το θυμάται, ανεβάζουν, βλέπουν βιντεάκια με τον Μπάζ, με κύπελο, με το 17. Τι να κάνω, δεν ξεχνιούνται αυτά. Η αρχή του κουβαλήματος. Δεν ξεχνιούνται αυτά, δεν ξεχνιούνται. Σε χαιρετώ, γεια σου Μανώλο. Γεια, να σε καλά. Τελευταίος, πριν πάμε, ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the child. Ταρίφα 2. Έλα ρε Ταρίφα 2. Πού είσαι ρε Κωστάκη. Καταρχάς να πω του Καραγκάη να έρθει πίσω, θα με δει. Μπροστά μου τον έχω. Τι κάνεις φίλο μου, είσαι καλά. Έχεις υποχρέωση, αφού εγώ τραγούδισα καπέλα, και δεν εννοούμε χωρίς καπέλα, εννοούμε χωρίς ορχήστρα, να πεις ένα κουπλεδάκι, ένα ρεφρενάκι έτσι φίλε για μας.
Είσαι έτοιμος. Θα το πω ρε φίλε, γιατί δεν είσαι, το πω. Γιατί είσαι και καλήφωνος. Πάμε, λοιπόν, σε έτσι λένε, έτσι λένε. Όχι λοιπόν, έτσι λένε, φίλε, πάμε. Λοιπόν. Ερώτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή σου φινάλε. Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου, μόνο εσύ με κυβερνάς. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κυλάς. Έλα κότσο. Πάρε το χειροκρότημά σου, γιατί έχει κουλιά με κιόλας ρε παιδί, δεν μπορώ να κάνω γυρίσματα. Κοίταξε, ο Μπουζουξής ήταν λίγο ξεκούρδιστος, αλλά εσύ το πήγες τέλεια. Μπράβο, και τις αρκάντζες σου και τα γυρισματάκια σου και το χρώμα το αισθαντικό, και είναι και δύσκολο και είναι και γυναικείο τραγούδι αυτό, έτσι. Δηλαδή... Γυναικείο, ναι, καθαρά, καθαρά. Αλλά αγαπημένη πίτσα, αγαπημένη πίτσα. Τάπες φίλε, μια χαρά αγόρι μου. Τάπες μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είμαι συγχωρητική διάσταση που σε έχω ανταμώσει πολλές φορές εδώ με το γνωστό βρεφονιπιακό σταθμό. Μπράβο. Εκεί απέναντι, εκεί απέναντι. Εκεί, να κάνουμε. Εκεί, καλή εκεί, καλή και δύναμη. Γιατί και γλυκάκια καλά δίπλα μας και τον Κωστή. Και εγώ γι' αυτό το πήγα και το παιδί, για δικαιολογία. Για να έχω απέναντι το ζαχαροπλαστείο. Έτσι, 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 Κωστή. Γεια σου, Κωστάκι μου. Χάρηκα που ήρθατε, φίλε μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Αυτά είναι, φίλε. Και τα ρήφας και καλό παιδί και παοξάκι και καλήφωνος. Λοιπόν, χαλί. Παίρνω Κώστα Βασιλόπουλο να επικοινωνήσουμε. Έρχομαι. Έτοιμοι είμαστε να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, να βγούμε αέρα, να συζητήσουμε. Έχω εδώ τα ερωτήματά σας. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο, είτε με κρύα, είτε με ζέστες, είτε με κορονοϊούς, είτε με κοροκόρες, είτε με κρίσεις, είτε με το ένα, είτε με το άλλο. Εδώ είμαστε εμείς, η παρέα σας, το ραδιόφωνο. Πάμε λοιπόν τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να υποδεχτούμε τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, που θα συζητήσουμε και σήμερα περί ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Οπ, έπεσε φίλε. Ξανά. Θα το επιχειρήσουμε. Είχαμε πτώση. Θυμίζουμε το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου, είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έχουμε, όπως είπαμε, και διάφορα ερωτήματα εδώ για να τα θέσουμε στον Κώστα, που τώρα, αν μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία, θα έχουμε τη σύνδεσή μας να μπορέσουμε να κάνουμε τώρα. Ναι! Ναι! Χαίρετε! Χαίρετε! Πάλι, δεν πειράζει. Στις 2 είναι μία δώρο. Θα το τακτοποιήσουμε άμεσα. Αν ήταν πεσμένες οι γραμμές, ας πούμε αν ήμασταν στον Πειραιά, αυτό δεν ήταν πέναλτι. Ποιοσι. Αν έπεφτει η γραμμή, διαζητούσε πέναλτι. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Τρίτη και φαρμακερή τώρα θα την καταφέρουμε. Όπως είπαμε, έχουμε να συζητήσουμε και ωραία πράγματα. Επειδή με ρωτάτε για τα δώρα. Προχθές κληρώσαμε ένα καταπληκτικό Samsung Α10 από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Πάλι θα έχουμε τέτοια δώρα και κλιματιστικά και τηλεοράσεις και τραπέζια από το Αιγαίο και πολλά πράγματα. Ωραία. Πάμε τώρα. Χαίρετε! Ναι! Πάλι είχαμε θέμα. Λοιπόν, θα το βρούμε. Πού θα πάει. Και όσοι, τι έγινε αγόρι μου σήμερα, τι συμβαίνει αδερφέ μου. Είμαστε ματιασμένοι, θα το βρούμε, δεν πειράζει, θα το τακτοποιήσουμε. Έλεγα λοιπόν, επειδή μας ρωτάτε για τα δώρα, εμείς θέλουμε και μακάρι να μπορούσαμε κάθε μέρα να είχαμε αυτή τη δυνατότητα να δίναμε τέτοια δώρα. Όπως το καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό, είναι δύσκολο, έτσι, αλλά θα το τακτοποιήσουμε, θα το καταφέρουμε να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες δωράκλες. Πάμε τώρα, χαίρετε! Γεια σου και εσύ μου. Επιτέλους τώρα τα καταφέραμε. Γεια σου Κώστα μου. Γεια σου Κώστα μου. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε διάφορα ερωτήματα εδώ για σένα, αν θέλεις και αν θέλεις. Μπορούμε. Και για τα θέματα,
τα του ΠΑΟΚ, τα δικαστικά, όλα αυτά. Μπαίνω κατευθείαν στα ερωτήματα των ακροατών. Πάμε. Λοιπόν, αν υπάρχει περίπτωση να μας δικάσει ο Πιλάβιος, είναι ένα ερώτημα που μου το έχουν θέσει πολλοί ακροατές, Κώστα, επειδή είναι αυτός στο εκεί στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ, ναι, ναι. Αν υπάρχει περίπτωση, καμία, έτσι. Καμία. Ούτε υπόθεση που αφορά τον ΠΑΟΚ, ούτε υπόθεση που θα αφορά στο μέλλον τον Ολυμπιακό. Γιατί θα φτάσει μέχρι εκεί η υπόθεση του Ολυμπιακού. Καμία. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί Έλληνας δικαστής να δικάσει υποθέσεις ελληνικών ομάδων. Καμία. Και το λέω με βεβαιότητα γιατί το έψαξα από την προηγούμενη εβδομάδα αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που δέχτηκε να κάνει δηλώσεις κάπου πριν από λίγες ημέρες. Διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να κάνει δηλώσεις. Καμία πιθανότητα Έλληνας να δικάσει υποθέσεις ελληνικών ομάδων. Ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι που το ξεκαθαρίζουμε γιατί υπήρχε μια ανησυχία στον κόσμο, καταλαβαίνεις. Φυλαγόμαστε από πατού. Όταν μιλάμε για Πιλάβιο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα με αυτά που δεν έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ακριβώς, ακριβώς. Ο άνθρωπος που έντυσε τον Ηρακλή κατηγορία για να σώσει τον Αστέρα Τρίπολης. Ακριβώς. Τον Ηρακλή που βαθμολογικά σώθηκε, τον έριξε ο Πιλάβιος μαζί με την κουρίδη τότε. Ναι. Το Σταθόπουλο από την Καλαμάτα, αυτή η ιερή τριάδα της ΕΠΟ. Φοβερή. Για να σωστεί ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος δεν είχε βαθμολογικά εξασφαλίσει τους βαθμούς που έπρεπε. Ο Ηρακλής τους είχε εξασφαλίσει τους βαθμούς που έπρεπε. Και άλλα πολλά. Και άλλα. Ο άνθρωπος που όρισε το Σπάθα στο περίφημο Άρης ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός κτλ. Ακριβώς. Μπουμπούκι. Πρώτερος βίος με πολλά στολίδια. Με πολλά. Με πολλά. Απλά καταλαβαίνεις Κώστα, ο κόσμος πλέον είναι σε μια τέτοια εγρήγορση που ακόμα και εν τη γενέση του μόλις πάνε να δημιουργηθεί ένα θέμα υπάρχει αυτός ο φόβος. Έτσι, και είναι πολύ λογικό, έτσι, πολύ εύλογο. Μα είναι λογικό να ανησυχείς όταν βλέπεις ότι οι υποθέσεις Μαρινάκη, Καραπατά, Ολυμπιακού φτάνουν στη δικαιοσύνη και είναι πάντα κατά συρροή αθώοι. Ναι, ναι. Θα λες ανησυχείς, δεν γίνεται εδώ. Ό,τι για να γίνει αθώοι θα είναι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε... Σε κάποια υπόθεση θα αποφαθεί το δικαστήριο ότι είναι ένοχη και δεν το πιστεύουμε. Θα νομίζουμε ότι είναι από τα πρωτιά. Σωστά, σωστά. Πώς δεν είναι ανησυχεί ο κόσμος. Σωστά. Γι' αυτό και έχω πει. Ναι. Δεν είναι θέμα νομικής λογικής αυτά που συμβαίνουν. Οι αποφάσεις δεν έχουν νομική, λογική και δικαστική εντυμότητα. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Βλέπω ότι γενικότερα δεν μπορεί να κάνει κάτι η κοινωνία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία. Η κυβέρνηση. Ακριβώς. Εκτός αν δεν θέλει να κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Παίρνει ο καθένας τις αποφάσεις που θέλει. Ναι. Λοιπόν, ο Στάθης από την Κατερίνη, κύριε Βασιλόπουλε, κανένας από αυτούς που έλεγαν ότι αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να καταφύγει στο ΚΑΣ, γιατί φοβάται, θα βγει να ζητήσει συγγνώμη. Το ερώτημα. Αυτό το θέτω όπως μου το έχει στείλει. Γιατί μέχρι προχθές λέγανε ότι δεν θα πάει, λέει. Αυτό αφορά τον κάθε ένα από εμάς. Τι συνείδηση έχει και πώς αντιλαμβάνεται τη δουλειά του. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο ΚΑΣ. Ο κόσμος θα χαλάσει ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στο ΚΑΣ. Φυσικά, όχι τώρα, πολύ καιρό. Ας μην με βάλει ο φίλος του Αεροστάθης να σχολιάσω το τι έλεγαν. Αυτό. Το τι λέει ο καθένας από εμάς και τι το τελικά συμβαίνει θα πρέπει να είναι το κριτήριο του κόσμου για το τι θα διαβάζει και το τι θα ακούει. Είτε μιλάμε για site, είτε μιλάμε για εφημερίδες, είτε μιλάμε για ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε μιλάμε για τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο κόσμος πρέπει να κρίνει. Και όχι εγώ να κρίνω τους άλλους που κάνουν την ίδια δουλειά με μένα ή υποστηρίζουν ότι κάνουν την ίδια δουλειά με μένα. Ο κόσμος πρέπει να κρίνει και να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν είναι όλες οι απαντήσεις μου πολλές φορές. Δεν έχουν πάντα πληροφόρηση. Δεν είναι η εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι η δομή. Έτσι, δεν τα ξέρω όλα. Ναι. Υπάρχουν πολλές φορές που κάτι δεν ξέρω και λέω δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές φορές που απαντώ από εμπειρία γνωρίζοντας μετά από 30 τόσα χρόνια στη δουλειά τι συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, όλα παίζουν ένα ρόλο στο τι θα απαντήσεις σε μια ερώτηση ενός φιλάθλου. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρω και λέω δεν το ξέρω. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να πιθανολογήσω, είναι πιο τίμιο να λες δεν ξέρω, να κάνεις την έρευνα και ρεπορτάζ, να μάθεις και να δώσεις την απάντησή σου την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
Επόμενη ερώτηση. Σε τι στάδιο βρίσκεται η ιστορία με τα στημένα του Ολυμπιακού για την Επιτροπή Δεοντολογίας? Αναμένουμε την κλίση σε δίκη από το δικαστικό της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει δύο υπηρεσίες. Η μία υπηρεσία είναι το ελεγκτικό, το οποίο τόσους μήνες ασχολήθηκε με την υπόθεση και που την παρέτηψε στο δικαστικό. Τώρα περιμένουμε το δικαστικό να καλέσει τον Ολυμπιακό σε δίκη με βάση την εισήγηση και την έρευνα που έκανε το ελεγκτικό της Επιτροπής Δεοντολογίας. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο τέλεσης, ας το πω έτσι, της δίκης που αφορά την εισήγηση της Επιτροπής της ελεγκτικής υπηρεσίας της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Άμεσα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έχουμε την εκδίκαση. Συναφής είναι και η επόμενη ερώτηση. Για να πάει υπόθεση στο ΚΑΣ, πρέπει να έχει προηγηθεί η απόφαση από Ελλάδα? Δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ τίποτε, εάν δεν τελειοποιήσει μια υπόθεση στα αρμόδια όργανα της χώρας. Για να το θυμάσαι, ένα απόγευμα το συζητήσαμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα δικαστεί από την από τη δικαστική υπηρεσία της Επιτροπής Δεοντολογίας. Ναι. Αν η απόφαση δεν του αρέσει, έχει δικαίωμα, ή δεν αρέσει στον ΠΑΟΚ, έχουν δικαίωμα και οι δύο να προσφύγουν στην Επιτροπή Εθέσεων της ΕΠΟ. Μάλιστα. Αφού υπάρξει και εκεί δίκη και απόφαση και δεν αρέσει στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ, έχουν δικαίωμα προσφυγής στο ΚΑΣ. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή, γιατί και εμένα με ρώτησαν, να πάει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, στον Ολυμπιακό. Για να πάει στο ΚΑΣ, πρώτα να πεις καλησπέρα, προσβάλλω αυτή την απόφαση. Ακριβώς. Προϋπάρχει. Ναι, βέβαια. Πρέπει λοιπόν να τελεσιδικήσει στην Ελλάδα. Θα έχουμε δύο βαθμούς. Έχουμε την Επιτροπή Δεοντολογίας που θα δικάσει, μετά την εφέσεων της ΕΠΟ. Εφέσεων, ναι. Έτσι, και εφόσον θέλει κάποιος, ο Ολυμπιακός ας πούμε, τον υποβιβάζει το δικαστικό της Δεοντολογίας, πάει στην εφέσεων. Η εφέσεων δέχεται την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον υποβιβάζει, μετά ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στο ΚΑΣ. Αντίστοιχα, αυτό συνέβη και με τον ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα πήγε στο ΚΑΣ, αφού τελείωσαν όλες οι εκδικάσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σαφέστατο, σαφέστατο. Ο Στράτος μας έχει κάνει, αυτό που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι καταγγελία στην UEFA με αφορμή την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Την έκανε αυτή που έχει γίνει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Αυτή έγινε στην UEFA. Ναι, ναι. Τώρα, αναμένεται η απόφαση του UEFA. Για μένα, γνωρίζοντας η ΚΑΖΡΟ, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί η UEFA, δεν θα ασχοληθεί. Θα εκπλαγώ ευχάριστα και θετικά εάν ασχοληθεί. Μάλιστα. Δηλαδή, μακάρι να ασχοληθεί και εγώ να εικάζω λάθος, να θεωρώ ότι να έχω λάθος εκτίμηση. Ξεκάθαρος, ξεκάθαρος είσαι. Ναι, 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 ευχαριστώ. Ο Στράτος μας ρωτάει, αληθεύει ότι υπάρχει συμφωνία με δύο μέλη για το τεχνικό επιτελείο γυμναστή και προπονητή τερματοφυλάκων από Premier League? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Όχι. Ωραία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Αν με ρωτήσει, αν υπάρχουν συζητήσεις, θα το απαντούσα. Μπορεί και να υπάρχει σκέψη για συζητήσεις. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ωραία. Πολύ ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Τι επαφή έχει ο πρώτος προπονητής της ομάδας με τις ακαδημίες και πόσο γνώστης είναι της κατάστασης εκεί και πώς μπορεί να επανδρωθεί και με πόσους από την ομάδα της ΚΑΠΑ19 και τις υπόλοιπες υποδομές? Ξεκινώντας από το τελευταίο, το πόσους θα το αποφασίσει η τεχνική ηγεσία. Αυτό δεν μπορώ να πω, 3, 4, 5, αυτό είναι αποφασίσει η δική του. Και θα εξαρτηθεί και από την οικονομική κατάσταση του ΠΑΟΚ την μεταγραφική περίοδο, όποτε αυτή ξεκινήσει, και από την ικανότητα του ΠΑΟΚ να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Η ανάγκη, η έλλειψη ρευστού, οι περιορισμοί του FFP θα δημιουργήσουν συνθήκες για να ξέρουμε τον αριθμό των παιδιών που θα επιλέξει από τους δανεικούς ή από την ΚΑΠΑ 19 ο Φερέιρα για τη νέα περίοδο.
ξεκινώ από το τέλος, έτσι. Ναι. Τώρα, αν έχει επαφή, η αλήθεια είναι ότι μία επαφή έχει. Μεγαλύτερη από αυτή που είχε ο Λουτσέσκου. Και μιλώ πάντα με δεδομένα. Ναι. Όχι ότι παρακολουθεί στενά, έχει παρακολουθήσει όμως και έχει δει κάποια παιδιά. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι οι συνθήκες θα τον αναγκάσουν, τον προπονητή, όχι ότι δεν θέλει, αλλά λέω ότι και οι συνθήκες θα βοηθήσουν ώστε ο ΠΑΟΚ επιτέλους να ασχοληθεί με τους δανεικούς που θα επιλέξει ο προπονητής να επιστρέψουν και να βοηθήσουν και με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 που πιστεύει ο προπονητής, που θεωρεί ο προπονητής ότι μπορούν να πάρουν την ευκαιρία στην προετοιμασία της νέας χρονιάς και ίσως και στην, να μείνουν στην ομάδα για όλη την επόμενη περίοδο. Δεν του είναι άγνωστη η ΚΑΠΑ 19, ναι, του Περέιρα. Mm-hmm. Όχι όμως ότι την έχει παρακολουθήσει και στενά. Την έχει παρακολουθήσει περισσότερο από τον Λουτσέσκου, ο οποίος δεν ήθελε να ασχοληθεί και δεν ασχολήθηκε ποτέ, ναι, με τις υποδομές του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πιστεύω να τον κάλυψε τον. Απόλυτα. Απόλυτα. Φίλος μας ο Κώστας από το Ιπποκράτιο ήταν αυτός που είχε ρωτήσει. Μα τους χαιρετίζουμε όλους στο Ιπποκράτιο και σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στην υγεία αυτή την εποχή με κάθε τρόπο. Κουράγιο, υπομονή. Περνάνε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η ήρωα της καθημερινότητάς μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τη δουλειά τους κάνουν μεν, αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία, γιατί δεν είναι, είναι και άλλα παγκόσμια, φαρμακοποιοί, αυτοί που παρέχουν οξυγόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι καβίτες, ναι, όλοι, φυσικά. Πραγματιοφορείς, γιατροί, νοσοκόμενοι, συλλεκτές, βοηθοί, πολιτικοί. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, δυστυχώς, γιατί το είχαμε παραμελήσει ως κράτος, την υγεία την είχαμε αφήσει δυστυχώς. Τρία πράγματα δεν έπρεπε στην Ελλάδα, δεν μπορεί ποτέ να τα αφήνουμε. Δεν μπορούμε την άμυνα, την υγεία και την παιδεία. Αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Δυστυχώς και την παιδεία και κυρίως την υγεία δεν τα φροντίσαν οι τελευταίες κυβερνήσεις. Ανεξαρτήτως χρώματος. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι δικαιολογία τα μνημόνια. Η υγεία, κάποτε κάποιος πενευόταν ότι απέλυαν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Και τώρα τους παρακαλάμε να γυρίσουν. Τους ίδιους αυτούς. Αφού φύγαν στο εξωτερικό τώρα. Αφού τους πάρουν από το εξωτερικό που παίρνουν τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια, τους φέρνουμε πίσω. Τώρα που τους έχουμε ανάγκη. Δεν είναι έτσι. Δεν συμπεριφερόμαστε έτσι στους επιστήμονες ή σε επιστημονικό προσωπικό. Τώρα σε έχω ανάγκη, έλα. Όταν δεν σε είχα ανάγκη, θεωρούσα ότι δεν σε είχα ανάγκη, κλωτσιά και έξω από εδώ. Ακριβώς έτσι είναι, Κώστα. Δυστυχώς. Τώρα στα δύσκολα τους τιμήθηκαμε. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Να ξέρεις ότι κάποια στιγμή και όποτε θελήσεις. Και η πρόσκληση είναι για να έρθεις και στο στούντιο και όχι μόνο για ένα τέταρτο, 20 λεπτά ή μισή ώρα, να κάνουμε για όσο χρόνο θέλεις. Μόλις περάσουμε από όλο αυτό, είναι αποτελεί και επιθυμία των ακροατών. Να έρθεις στο στούντιο και να τα πούμε και από κοντά, Κώστα μου. Έτσι. Σε φιλώ και σε χαιρετώ. Ναι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα επεκτείνουμε και την επικοινωνία μας, γιατί να έχει και θέματα να μπορούμε να συζητήσουμε. Ενάχει, βεβαίως τώρα. Τώρα υπάρχει. Πιστεύω ότι θα μπούμε σε ρυθμούς. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα προπόνηση. Προπονήσεων. Η ώρα ξεκινάει. Βεβαίως. Η πρώτη προπόνηση. Βγήκαν τα αποτελέσματα των τεστ για τον κορονοϊό που έκαναν όλη τη Δευτέρα. Δεν το έκαναν μόνο οι ποδοσφαιριστές. Το έκαναν φροντιστές, γιατροί, συνοδοί, μασέρ. Εν ολόκληρο staff βρίσκεται γύρω από την ομάδα. Έτσι. Βγήκε αρχηγή κτλ. Το έκαναν όλοι. Βγήκε αρνητικό, είναι όλοι OK. Και σήμερα ξεκινούν οι προπονήσεις σε 4 γκρουπ. Ανά μία ώρα και τα λοιπά, να δούμε και το ζούμε και αυτό. Υπάρχει ένα ερώτημα συνολικό. Ναι. Αν και πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει απάντηση, έτσι κάνουμε την πρωτοβουλία και το λέω, υπάρχει απάντηση. Επειδή σε έχω ζαλίσει, επειδή με ρωτάνε συνέχεια και τους το ρωτάμε κάθε φορά. Δεν θέλω να σε κουράζω με αυτό το ερώτημα, ναι. Είναι κουράζει, ναι. Κάθε φορά, ξέρεις, κάθε μέρα. Ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι, κάθε φορά. Υπάρχει. Δεν υπάρχει απάντηση, ναι, ούτε για το αν θα ξεκινήσει. Εγώ εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει. Είναι μία εκτίμηση όμως. Με λίγο πληροφόρηση. Ναι. Ούτε πότε θα ξεκινήσει. Πιθανολογώ ότι στις 10 Ιούνιου μπορεί να έχουμε πρεμιέρα. Τώρα μπαίνει άλλο ερώτημα. Τι είδους πρεμιέρα, πού θα παίξουμε. Το έχω πει.
Το σχέδιο είναι να επιλεχθεί μια πόλη, πιθανότατα ο Βόλος, γιατί έχει και τις κατάλληλες ξενοδοχειακές μονάδες, για να συγκεντρωθούν εκεί οι έξι ομάδες των play-off και τα βοηθητικά. Και έξι των play-out στην Αθήνα, μπράβο, και να δίνουν αγώνες, να έχουμε έτσι ξενοδοχεία, έξι ομάδες, ένα ξενοδοχείο για διαιτητές, παρατηρητές κτλ. Και ένα νομίζω για δημοσιογράφους. Κάπως έτσι είναι το σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω αν θα μπει σε εφαρμογή, αλλά είναι πιο πιθανό από το να ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ να πάει στην Αθήνα τρεις φορές. Μία για να παίξει τον Ολυμπιακό, μία για τον Παναθηναϊκό, μία για την ΑΕΚ. Να πάει στην Κρήτη. Όχι, να ταξιδέψει τρεις φορές στην Αθήνα. Έτσι. Δύσκολο πολύ. Στη Θεσσαλονίκη δύο φορές για να παίξει με ΠΑΟΚ και Άρη. Μπαίνουν σε κίνδυνο τόσοι άνθρωποι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτά. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά, παιδιά. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φεύγω. Θα τα πούμε αύριο στις 8. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Σας φιλώ. Bye, bye, bye.